Συνεχίζουμε λοιπόν και μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πάπη Παπαδόπουλο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, με την παράταξη ενώνουμε τη Δράμη. Και ό,τι δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε με τον κύριο Καλλινικίδη, θα συζητήσουμε με έναν υποψήφιο, ο οποίος νομίζω ότι βλέπει τα πράγματα και από διαφορετική γωνία. Γιατί τώρα μπαίνει στον πολιτικό στίβο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαριστανίδου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα να πω γιατί. Τώρα, γιατί με τον Χριστόδουλο Μαμσάκο, γιατί με το ενώνουμε τη Δράμα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι πολύ κλασικές ερωτήσεις, αλλά γίνονται ειλικρινά σε όλους εσάς τους υποψήφιους που ξεκινάτε τώρα την πραγματικά ενεργό σας παρουσία στα κοινά μέσω της υποψηφιότητάς σας. Λοιπόν, μου δίνετε πολύ ωραία ευκαιρία για να σας πω πώς βρέθηκα δίπλα στο Χριστόδουλο Μαμσάκο και πώς βρέθηκα σε αυτή την παράταξη. Το 2019... ήμουν ειδικό σύμβουλος του αείμνηστου Γιαννόπουλου, του στρατηγού, στο Κάτω Νευροκόπη και είχα την επιφόρτηση το να ετοιμάζω τις προσκλήσεις που υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις, τις προτάσεις του Δήμου. Και έβλεπα όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στο Δήμο Δράμας και τα έργα όλα αυτά που ετοιμάζονταν μέχρι και το 2019, απλά δεν είχαν βρεθεί στο έδαφος για να μπορεί να τα δει ο κάθε πολίτης. Και είμαι από τους λίγους που πήγα μόνος μου στον Δήμαρχο, τον Χριστόδουλο τον Μαμψάκο, και του πρότεινα να είμαι μαζί του υποψήφιος, γιατί έβλεπα αυτό που έρχεται. Δηλαδή όλα αυτά που ετοιμάζονταν και όλα αυτά που τα επόμενα χρόνια θα ήταν στο έδαφος και θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να τα δει και να ομορφύνουν τη ζωή του. Και γι' αυτό το λόγο στις εκλογές του 2019 που ήμουν υποψήφιος με τον Δήμαρχο, είχα κάνει το εξής. Μία φωτορεαλιστική εικόνα που είχε από την ανάπλαση του ΒΑ, βγήκα μία selfie στην περιοχή όπως ήταν τότε και με φωτορεαλισμό έβαλα την δική μου εικόνα στο πώς θα είναι η πόλη μας μετά από κάποια χρόνια. Γιατί ήξερα ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί και σήμερα έχουμε την τύχη να έχουμε ένα τόσο ωραίο έργο που έχει αλλάξει τη μορφή της πόλης μας και το οποίο δέχεται μεγάλες κριτικές, δηλαδή ο κόσμος που έρχεται, ο επισκέπτης, βλέπει μια πόλη πολύ διαφορετική από ό,τι έβλεπε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ακόμα και οι δραμηνοί, οι φίλοι μας, βλέπουν την πόλη μας να αλλάζει. Η φωτογραφία ή τότε η που βγάλετε, η φωτορεαλιστική που είπατε, όπως το είπατε, με τη σημερινή εικόνα, αν βγάλετε τώρα μία μη ρεαλιστική, μία πραγματική φωτογραφία. Mm-hmm. Μάλλον ρεαλιστικά αντικειμενική. Αντικειμενικά μάλλον ρεαλιστική. Λοιπόν, πείτε μου, βγάλατε λοιπόν, για να υπάρξει μία σύγκριση. Θα κάνω αυτό το πράγμα ακριβώς, δηλαδή θα βγάλω το ίδιο σημείο, την ίδια φωτογραφία. Η διαφορά έχει να κάνει με το ότι στο φωτορεαλισμό είναι ήδη ανεπτυγμένα τα δέντρα και τα αναρριχόμενα φυτά, που αυτό για να γίνει στην πράξη θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια ώστε να δοθεί η πραγματική τελική μορφή αυτή που υπήρχε και στους φωτορεαλισμούς. Οπότε θέλει λίγο υπομονή και θα φανεί ακόμα περισσότερο η μεγάλη διαφορά που έχει επέλθει στο συγκεκριμένο σημείο. Πάντως, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παπαδόπουλε, θέλει και μια πιο ιδιαίτερη μέρημνα από τις όποιες υπηρεσίες σε σχέση με τα έως τώρα τοποθετημένα πράσινα, αναρριχητικά ή δέντρα, τα οποία πολλοί από εμάς βλέπουμε που θα μπορούσαμε και εμείς να τα περιποιηθούμε, αλλά λέμε ότι είναι δουλειά άλλων. Εντάξει, εγώ λέω και το ένα και το άλλο. Φυσικά. Είναι μια ανάγκη παρέμβασης πραγματικά, γιατί κάναμε την βιοκλιματική αλλαγή, αλλά χρειάζεται μια καθημερινή συντήρηση. Προκειμένου να αναδειχθεί όπως της αξίζει αυτή η συγκεκριμένη περιοχή και οι συγκεκριμένες υπομονές και ταλαιπώριες που βίωσαν οι Δραμηνοί, έτσι. Δεν το συζητάμε και κανένα έργο δεν γίνεται χωρίς όχληση, αυτό το λέω και το ξαναλέω. Και σαν παραδείγματα πάντα φέρνω το αντίστοιχο ΒΑ της Καβάλας, που τώρα αν πάτε και δείτε είναι σαν βομβαρδισμένη πόλη του κέντρου της Καβάλας, αλλά ακόμα και πρόσφατα που πήγα στην Αθήνα, νομίζω είναι στο αντίστοιχο ΒΑ του Δήμου Αθηναίων, ή Πανεπιστημίου, ή Οδός Πανεπιστημίου, είναι, λες και είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Δηλαδή, ναι μεν υπήρχε όλη αυτή η όχληση τα 2,5-3 χρόνια που υλοποιούνταν το έργο, όμως ολοκληρώθηκε παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και εμείς σαν υπηρεσία, αλλά και ο ίδιος ο εργολάβος, γιατί πήρε ένα έργο με 50% περίπου έκπτωση και με όλες αυτές τις ανατιμήσεις που γίνανε, είναι θαύμα που τελικά ολοκληρώθηκε, γιατί και από μέρους του
Πιστεύω ότι είχε αρκετές δυσκολίες στο να ολοκληρώσει αυτό το έργο και θέλω να του δώσω και συγχαρητήρια που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του μετά όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν. Και μετά τις τόσες δηλαδή, του δίναμε και αρκετό χρόνο, έτσι. Δεν γινόταν και διαφορετικά. Ναι. Σε όλα τα έργα, αν δείτε σε όλη την Ελλάδα, οι παρατάσεις που δίνονται σε όλα τα έργα συμβαίνουν για αυτόν τον λόγο. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα διαφόρων ειδών που δεν μπορεί να τα ξέρει ο απλός πολίτης. Και γι' αυτό φυσικά και τα αρμόδια όργανα του Δήμου που είχαν την αρμοδιότητα για να δώσουν αυτήν την παράταση συνηγορούσαν στο ότι πρέπει να δοθεί ακόμα και μερικές φορές προσπαθώντας να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά ήταν σχεδόν μονόδρομος. Και βλέπουμε ότι το έργο είναι εκεί πέρα στη θέση του. Γι' αυτό που είπατε ότι πλέον χρειάζεται συντήρηση, κάθε νέο έργο που γίνεται χρειάζεται συντήρηση. Γι' αυτό θέλει προσοχή και στόχευση στο τι έργα θα κάνουμε, γιατί μετά αυτά κοστίζουν στο Δήμο και στο δραμηνό πολίτη. Και τώρα φυσικά από τη νέα χρονιά, αφού από τη στιγμή που υπάρχει το έργο, θα πρέπει να γίνει, να αυξηθούν τα κονδύλια που εστιάζονται στη διαμόρφωση πρασίνου και στην περιποίηση των χώρων πρασίνου, ώστε να μπορεί να τα αναλάβει κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο, γιατί είναι ένα έργο πολυσύνθετο και θα πρέπει να το παρακολουθεί κάποιος με ειδικές γνώσεις. Οπότε από τη νέα χρονιά θα πρέπει να φροντίσει και η νέα δημοτική αρχή, αλλά και σε συνεννόηση με όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις, και σκοπεύουμε να είμαστε και την επόμενη δημοτική αρχή, να είμαστε εμείς αυτοί που θα υλοποιήσουμε όλα τα έργα αυτά που έρχονται. Θα πρέπει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό στις δαπάνες αυτές, ώστε να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για αυτήν την όμορφη περιοχή που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της πόλης μας. Μια περιοχή που νομίζω ότι αν λίγο βοηθήσετε και το ενδιαφέρον των δημοτών για εθελοντική παρέμβαση μπροστά τουλάχιστον στον δικό του χώρο, νομίζω πραγματικά θα γίνει, όταν γίνει, ένας πραγματικός παράδεισος. Ας έχουμε την υπομονή, αλλά ας έχουμε και τη θέληση, κύριε Παπαδόπουλε. Ισχύει αυτό και ήδη αρκετοί από τους πολίτες νομίζω καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια και για να διατηρήσουν τα παρτέρια που βρίσκονται μπροστά από τις επιχειρήσεις τους σε μια κατάσταση ώστε να είναι αυτή που πραγματικά αξίζει. Και θέλω να τονίσω εδώ κάτι που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Ο κτηριοδομικός κανονισμός ορίζει ότι υπεύθυνος για τη συντήρηση των πεζοδρομίων και ό,τι αυτό έχει μπροστά από την ιδιοκτησία τους είναι αρμοδιότητα του κάθε πολίτη. Απλά ο Δήμος θα πρέπει να παρεμβαίνει ώστε να υπάρχει μια συνολική ενιαία μορφή για όλο τον χώρο και φυσικά να δρά και με δικά του μέσα αλλά και με αναθέσεις, ας πούμε, σε κατάλληλους ανθρώπους που θα φροντίσουν για αυτό το χώρο. Κύριε Παπαδόπουλε, εκ του επαγγέλματος και της επιστημονικής σας καρτάρτισης γνωρίζετε αυτού του είδους τον τρόπο, μάλλον για τα τεχνικά έργα, για το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα των δραμηνών δημοτών? Μπορούμε να υπερασπιστούμε τέτοιες έκτασεις και τέτοιες εμβέλειες έργα, κύριε Παπαδόπουλε? Γιατί η αναμόρφωση, η ανάπλαση της πλατείας, ο δημοτικός κήπος, η διαφορετικότητα στην εθνική αμήνη είναι πραγματικά σοβαρές παρεμβάσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο συνάδουν με τη δική μας κουλτούρα. Έτσι, να το πω. Με τον τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε μέσα στην πόλη. Να παρκάρουμε, διπλοπαρκάρουμε, να. Τα ξέρετε, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Να πλώνουμε τα τραπέζια μας εκεί που δεν έχουμε δικαίωμα, έτσι. Να κινούμαστε. Αυτό εδώ. Πώς μπορούμε να το δέσουμε, να το πατρέψουμε, κύριε Παπαδόπουλε? Λοιπόν, αυτό έλεγα πριν για τη φωτογραφία που είχα βγάλει το 2019 στην περιοχή της 19ης Μαΐου και την μεταμόρφωση αυτής της περιοχής. Η φωτογραφία που είχα βγάλει ήταν κάτι σαν να είχα βγει φωτογραφία στην Καμπούλ. Διπλοπαρκαρισμένα, τριπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μόνο τρίγυρα δεν είχε. Και πλέον βλέπεις μια πόλη η οποία είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Εγώ πλέον στη συγκεκριμένη περιοχή μπαίνω πολύ σπάνια με αυτοκίνητο και προσπαθώ να παρκάρω περιμετρικά αυτής της περιοχής και να περπατάω μέσα σε αυτή την ωραία ανάπλαση και μέσα από το δημοτικό μας κήπο, όπου σε 5 λεπτά μπορείς να βρεθείς στην πλατεία ή οπουδήποτε άλλου θέλεις να πας. Και σίγουρα αυτό το νέο έργο που έρχεται είναι ένα εμβληματικό έργο που θα δώσει στην πόλη μας το κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα είναι μια πόλη που δεν τη συναντάς πολύ εύκολα σε επαρχιακή πόλη. Δηλαδή θα αλλάξει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι συνολικά το κέντρο της πόλης μας θα είναι από τις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκού επίπεδου πόλεις.
Και σίγουρα σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε μία ακόμα φορά ότι βοήθησε σε μεγάλο βαθμό η εταιρεία RayCap με τη δωρεά που έχει κάνει για τις μελέτες της περιοχής. Και όχι εκτός αυτού, έχει φέρει και ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία παγκοσμίως, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που όλοι θα δούμε σε μερικά χρόνια. Και το επόμενο βήμα είναι που θα κάνω, ό,τι είχα κάνει και το 2019, να βγω μια φωτογραφία με τον Δήμαρχο και να μπούμε σε έναν από τους φωτορεαλισμούς αυτούς που έχουμε ήδη στα χέρια μας, για να δείξουμε την δράμα που έρχεται. Και είναι και κάτι που ήθελε και ο κύριος Αποστολίδης, να περάσει αυτό που έρχεται στους δραμινούς πολίτες, να τους το κάνει βίωμα δικό τους πριν καν έρθει, να εξοικειωθούν με αυτό το έργο, να δούνε τα ωφέλη που θα έχει η πόλη μας από όλο αυτό. Και να ξέρετε, θα πρέπει και σιγά σιγά, νομίζω, και οι πολίτες θα δούνε τα ωφέλη και θα προσαρμοστούμε όλοι σιγά σιγά στο να χρησιμοποιούμε αυτό το έργο και τα ωφέλη του, και τις μικρές δυσκολίες που παρουσιάζονται θα βρούμε και τους τρόπους να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε και σκέψη. Δηλαδή, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης τα κέντρα συνήθως δεν είναι τόσο προσβάσιμα από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ο χώρος είναι αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται από τους πολίτες, τις οικογένειες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι φιλικός προς το χρήστη και όχι προς τα αυτοκίνητα. Και τώρα έχει υπογραφεί σύμβαση, εδώ και λίγες μέρες, για ένα πρόγραμμα όπου θα προμηθευτεί ο Δήμος 38 ηλεκτρικά ποδήλατα, που θα έχει 6 σταθμούς σε διάφορες περιοχές της πόλης, και θα μπορούν να μετακινούνται οι δραμινοί δωρεάν μέσω αυτών των σταθμών από το ένα σημείο στο άλλο. Δηλαδή, γίνονται και προσπάθειες ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των πολιτών από το αυτοκίνητο. Και σκεφτόμαστε, υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σε συνεργασία και με την αστική συγκοινωνία της πόλης, να γίνει μία σύμβαση, μία συνεννόηση μεταξύ του Δήμου και αυτών, ώστε να κυκλοφορεί ένα λεωφορείο αποκλειστικά γύρω από τα μεγάλα πάρκινγκ που υπάρχουν ακριβώς στο κέντρο της πόλης, δηλαδή της Νομαρχίας το πάρκινγκ, ακόμα και του Γουτζίδη, το πάρκινγκ δίπλα στο Γουτζίδη, το πάρκινγκ που είναι στο μουσείο, στο αρχαιολογικό μουσείο, και να κάνει μια κυκλική κίνηση, ώστε όποιος θέλει και έχει προβλήματα στο να μετακινηθεί με τα πόδια, να μπορεί να τον εξυπηρετεί και να πηγαίνει με την αστική συγκοινωνία. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για όλους μας, πώς θα επιτύχουμε και θα καταφέρουμε να κάνουμε την πόλη μας σύγχρονη, ευρωπαϊκή, ανθεκτική στις προκλήσεις που έρχονται την επόμενη πεντηκονταετία. Γιατί αυτά τα έργα έχουν όραμα τόσο μεγάλο σε βάθος χρόνου, ώστε να είναι ανθεκτικά και να μην λέμε σε 10 χρόνια ότι θέλουμε να αλλάξουμε το έργο, γιατί δεν έχει προσφέρει πόδια κάτι στην πόλη μας. Ας ελπίζουμε ότι όντως εμείς θα αλλάξουμε συνήθειες και φυσικά θα αλλάξει και η πόλη μας, μάλιστα και με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί η εμπειρία της 19ης Μαΐου, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να δίδαξε τόσο τις υπηρεσίες όσο και όλους εμάς τους δημότες, έτσι, στο πώς γίνεται ένα έργο και το πώς πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο εύκολο. Κοιτάξτε, μέχρι να αποπερατωθεί για τους υπόλοιπους από τις υπηρεσίες. Θα διακόψω, οι υπηρεσίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε τόσο μεγάλα έργα. Και είναι 10 άνθρωποι, ιδίως στην τεχνική υπηρεσία, που επιφορτίζεται με ένα τόσο σημαντικό αντικείμενο στο να αλλάξει την πόλη και να καλύψει όλες τις ανάγκες όσον αφορά τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, τις παιδικές χαρές, τα κοινοτικά κτίρια, τα δημοτικά κτίρια. Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος εργασίας που εγώ νομίζω ότι είναι μικροί ήρωες αυτοί που βρίσκονται στην τεχνική υπηρεσία, και το θέμα είναι ότι σχεδιάζουν και προγραμματίζουν και όλα τα έργα τα υπόλοιπα που έρχονται. Και στη συγκεκριμένη φάση είναι μια περίοδος που είναι τα μεγαλύτερα έργα ταυτόχρονα και αφορούν την πόλη μας ανοιχτά. Μπορείτε να κάνετε μια αναφορά σε αυτά, κύριε Παπαδόπουλε. Σας διέκοψα εδώ για να μας πείτε ποια είναι αυτά τα ανοιχτά έργα, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη σχετική εκτίμηση. Το καινούριο ΒΑ που έρχεται και αφορά, είπαμε, την πλατεία, την Εθνική Αμήνη και το Δημοτικό Κήπο, είναι ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια στο σύνολο, μαζί με την ομάδα
που συμμετέχει στο έργο, που αφορά το επιμελητήριο, την Ένωση Κυριών Δράμας, την Αναπτυξιακή Δράμας, το Πανεπιστήμιο που έχουμε στην πόλη μας. Θα ξεπεράσουν τα 15 εκατομμύρια συνολικές δράσεις. Και πάλι πάτε μια ανατελεία λίγο, γιατί αναφέρετε και κάποιους άλλους φορείς, να κάνουμε διευκρινήσεις σχετικά με το τι δουλειά έχει ο τάδε φορέας, ο τάδε φορέας και ο τάδε φορέας μέσα σε στόλων αυτής της αλλαγής. Έτσι, γιατί ο κάθε φορέας, ο Δήμος επιφορτίζεται τις τεχνικές, έτσι, όλες αυτές τις παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο, έτσι. Οι άλλοι φορείς έχουν κάποιο άλλο είδους εμπλοκή σε αυτή την βιοκλιματική ανάπλαση, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Ισχύει και δεν ισχύει. Εντάξει. Σαν παράδειγμα θα φέρω το Lab 40 που έχει γίνει στο ισόγειο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Στο συγκεκριμένο έργο, την δημοπράτηση του έργου και την επίβλεψή του την έκανε ο Δήμος Δράμας, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή ο Δήμος Δράμας σε κάποιους φορείς που δεν έχουν επιχειρησιακή επάρκεια και χρειάζεται να συμβάλλει με τους πόρους τους ανθρώπινους, το κάνει και στην ουσία είναι ο κύριος διαχειριστής όλου αυτού του μεγάλου έργου. Δηλαδή το προηγούμενο ΒΟΑΝΑ, φανταστείτε, ήταν της τάξης των 8,5 εκατομμυρίων. Που να φανταστείτε το καινούργιο που έρχεται θα έχει υπερδιπλάσιο προϋπολογισμό. Δηλαδή θα είναι ένα σύνολο έργων που πάλι θα συμβάλλουν στη μεταμόρφωση της πόλης μας. Κάθε ΒΟΑΝΑ και η πόλη μας θα είναι πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο ζωντανή, πολύ πιο κοντά στο μέλλον, σε μια πόλη ευρωπαϊκού επίπεδου, και το τονίζω και το ξανατονίζω, γιατί έτσι θα είναι. Και ποτέ δεν προσπαθώ να παραπλανήσω τους συμπολίτες, ακόμα και με τους φούλους μου που μιλάω, προσπαθώ να τους δείξω τι είναι εφικτό να κάνουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί πίσω από όλο αυτό, να ξέρετε ότι συναντάμε πάρα πολλά προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Οποιοδήποτε συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές και νομίζω ότι θα είναι ένας δρόμος τρομένος με ροδοπέταλα, δεν είναι έτσι. Τα προβλήματα είναι πολλά και προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις. Και ο Δήμαρχος, ο Χριστόδουλος ο Μαμψάκος, έχει καταφέρει να βρει λύσεις σε πάρα πολλά από αυτά. Δηλαδή η τεχνική υπηρεσία, το ότι βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, πολύ καλό θα έλεγα, και καταφέρει να ανταπεξέρχεται σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι και λόγω του Δημάρχου που κατάφερε και στελέχωσε την υπηρεσία με άτομα άξια να μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και στην πολεοδομία. Το ότι είχαμε προβλήματα κατά περιόδους και θα έχουμε, κατάφερε να ξεμπλοκάρει πολλές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ από μεγάλες εταιρείες, την Αρίβια, την Ρέικαπ, του κυρίου Λαζαρίδη, του Κώστα, τα Κρασιά και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, του Ιταγούλου, του Γιάννη, και κατάφερε να ξεμπλοκάρει αυτές τις επενδύσεις όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, γιατί οι εταιρείες τι θέλουν, να μπορούν γρήγορα να αδειοδοτηθούν. Και όλες αυτές οι επενδύσεις θα φέρουν αποτέλεσμα για όλη την πόλη. Δηλαδή θα έχουν η δραμηνή δουλειά, δηλαδή το αποτέλεσμα θα είναι σε υπερθετικό βαθμό θετικό για την πόλη. Κύριε Παπαδόπουλε, όλα αυτά είναι απολύτως κατανοητά και αποδεκτά και εντάξει. Αλλά γιατί ασκείται τόσο πολύ κριτική? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και μια πολύ ομαλή κατάσταση σε ό,τι αφορά, έτσι. Ασκείται αρκετά σοβαρή και σκληρή κριτική απέναντι στη δημοτική σας αρχή, η οποία λέει ότι δεν είναι μια δημοτική αρχή μιας ετραετίας, έχει ένα καλό παρελθόν, έχει το παρόν και διεκδικεί το μέλλον, ενώ δεν το δικαιούται, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Κοιτάξτε, γιατί πιστεύετε, πείτε μας το λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές το έχω ξαναπεί, η πολιτική από τέχνη του εφικτού έχει καταντήσει να είναι τέχνη της παραπλάνησης. Και θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι ότι μέχρι και το 19 λέγανε ότι δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε, ο Δήμαρχος δεν βρίσκεται στη Δράμα, και όμως έχουν καταφέρει και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στη Δράμα, αλλά κάποιοι προσπαθούν εντέχνως και συνεχίζουν ακόμα, τώρα νομίζω δεν θα μπορούν να πούν ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά θα προσπαθούν να λένε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτοί σαν αντιπολίτευση πολλές φορές δεν συμβάλλουν στο να γίνουν περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε ανάπλαση του περιφερειακού, που εντός των επόμενων 2-3 μηνών θα μπει ο εργολάβος και θα ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο των 4,5 εκατομμυρίων, όπου θα έχει
θα γίνει από ένας δρόμος όπου γινόντουσαν αγώνες και φυσικά λειτουργεί και ως χώρος αναψυχής, λέγεται και δρόμος bypass που περπατεί πάρα πολλοί κόσμος. Μας λέγανε ότι θα πρέπει να παραμείνει σαν περιφερειακός, στην πιθανότητα μετά από 100 χρόνια ότι θα συνεχίσει σαν περιφερειακός. Που φυσικά αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί υπάρχει πλέον ο νότιος περιφερειακός. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αναμορφωθεί, να αναπλαθεί και να δοθεί στους πολίτες για χρήση. Θα γίνει ένας ποδηλατόδρομος, θα γίνει ένας διάδρομος για τζόκινγκ. Θα αλλάξουν τα πεζοδρόμια, θα μπουν καινούργια υλικά, θα γίνει ένας χώρος αναψυχής πάνω από το έκτο, πάρκινγκ, στάσεις για ποδήλατα, στάσεις με σκίαση, δηλαδή θα είναι ένας χώρος που θα πηγαίνουν πλέον οικογένειες εκεί πέρα και θα είναι ένας χώρος αναψυχής. Ένας ακόμη χώρος για συντήρηση από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπαδόπουλο. Ισχύει, αυτό πάντα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πραγματικά είναι και το μεγάλο ερώτημα, μάλλον το κλασικό ερώτημα πολλών από εμάς που λέμε τι τα θέλουν τόσο μεγαλειώδη έργα, μεγαλεπίβολα κτλ. Όταν δεν μπορούν αυτά να πραγματικά να συντηρηθούν με τους πόρους που έχει η εκάστοτε αρχή. Έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τη δημοτική, υπάρχουν και άλλες αρχές. Λοιπόν, είναι ένα πραγματικά ζητούμενο αυτό, να κινούμαστε ανάλογα και με τις δυνατότητες. Ισχύει, έτσι όπως το λέτε είναι, απλά θέλω να συνεχίσω σε αυτό που έλεγα πριν, για το πώς κινείται η αντιπολίτευση. Ετοιμάσαμε τη μελέτη με την βοήθεια του κυρίου Θεοδωρίδη για το δημοτικό στάδιο της Κερκίδας, που θα γίνει ένα υπερσύγχρονο κτίριο και Κερκίδων αλλά και των χώρων που θα έχει από κάτω. Θα έχει ένα προπονητήριο με ένα διάδρομο 120 μέτρων κλειστό, ώστε να μπορούν να προπονούνται οι αθλητές του Στίβου και όχι μόνο. Και πήγαμε να το καταθέσουμε σε ένα πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτσης. Τι μας έλεγε μέρος της αντιπολίτευσης? Ότι δεν μπορούμε να πάμε να το καταθέσουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όμως το καταθέσαμε και εγκρίθηκε. Και έχουμε ένα έργο έτοιμο τώρα να δημοπρατηθεί, προϋπολογισμού 5.800.000, το οποίο θα είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο που νομίζω πάλι στην Βόρεια Ελλάδα θα είναι δύσκολο να συναντήσεις. Και ακόμα και σε άλλα έργα. Δηλαδή κάποια την αντιπολίτευση, έχω την αίσθηση, και όπως έχει λεχθεί και από αντιπολιτευόμενους σε αντιπολιτευόμενους μέσα σε κάποιες από τις επιτροπές, στην Οικονομική Επιτροπή, ότι δεν θέλουν να παραχθεί έργο, γιατί μην τυχόν και φανεί κάποιος ότι μπορεί να παράγει έργο και δεν είναι αυτή. Κι όμως γίνεται έργο, εγώ δεν θέλω να πω ότι κανένας ποτέ δεν έκανε τίποτα από τους προηγούμενους. Όλοι συνεισέφεραν στο μέτρο του εφικτού. Και θέλω να πω και ότι ακόμα από το 2010 μέχρι το 2013 που ήταν ο κ. Χαρακίδης, ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ακόμα και όσον αφορά την νομοθεσία, που τότε μπορούσαν να γίνουν αναθέσεις παντός είδους σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν θέλω να τις κατηγορήσω γιατί εύκολα παράγεις έργο με τις αναθέσεις, που το 2016 σταμάτησαν όλες αυτές οι αναθέσεις και θα έπρεπε να βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο να γίνουν όλα αυτά. Να φανταστείτε ότι μια δημοπράτηση που ήταν να κάνουμε στο Δήμο Νευροκοπίου τότε που έγιναν ηλεκτρονικές οι δημοπρασίες, την πρώτη ηλεκτρονική δημοπράτηση κάναμε έναν ολόκληρο χρόνο για να την ολοκληρώσουμε. Αλλά κανένας δεν τα λέει αυτά, ότι οι συνθήκες από τότε έχουν αλλάξει κοσμοϊστορικά. Και αν νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα ίδια που κάνανε εκείνη την περίοδο, ούτε το χρήμα υπάρχει, γιατί μια πρόχειρη ανασκόπηση που είχα κάνει στον προϋπολογισμό της κοινότητας δράμας, το 2012 είχε κατέτος στο τεχνικό της πρόγραμμα 1.800.000 και τώρα έχει πλέον μόνο 600.000. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει και νομοθετικά και γραφειοκρατικά, αλλά και προϋπολογιστικά. Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να πούμε ότι σήμερα, ας πούμε, αγωνίζεται ένα δικό μας παιδί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ιερουσαλήμ, του ΣΤΥ. Είναι ένα παιδί από το ΣΚΑΔΡΑ μας, ένα παιδί το Γρηγοριάδης, ακριβώς, με πραγματικά πολύ ωραίες επιδόσεις που μας κάνουν να φιλοδοξούμε, έτσι, να το δούμε, να διακρίνεται κτλ. Μιλάμε με το ΣΚΑΔΡΑ μας και μας λένε ότι οι υποδομές είναι χάλια, ότι ταλαιπωρούμαστε τόσο καιρό. Αυτή η αγωνία είναι το πότε θα γίνουν, κύριε Παπαδόπουλη, καταλάβατε. Δηλαδή, γιατί όταν ξεκινάει κάτι, εμείς όλοι δεν ξέρουμε ούτε τον τρόπο των δημοπρατήσεων, χρηματοδοτήσεων, τα ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ πέρα για να ενημερώσουμε τους πολίτες. Όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αυτές τις υποδομές και την ανάγκη. Όντως να θληθούν, δεν είναι, υπάρχει αυτή η ομάδα των ανθρώπων έτσι που παλεύει, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα αίσθημα ανησυχίας, αγωνίας και ίσως και παραπόνου. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το δημοτικό στάδιο δράμας, εδώ και 50-60 χρόνια
γινόντουσαν κάποιες μικροπαρεμβάσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά, μα η πρώτη φορά που θα φτάσουμε στο να έχουμε ένα σύγχρονο γήπεδο, στάδιο που θα μπορούν οι αθλητές ακόμα και το χειμώνα να έχουν ένα δικό τους προπονητήριο και να μπορούν να κάνουν εκεί μέσα την προετοιμασία τους για να γίνουν πρωταθλητές τις επόμενες χρονιές. Και πραγματικά νομίζω θα θέλανε πολλοί από αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια και ο Κώστας Οδουβαλίδης που είναι κοντά μας στο Δήμο να έχουν τα χρόνια που αναπτύσσονταν αθλητικά αυτές τις υποδομές. Και ναι, καθυστερούν τα δημόσια έργα γιατί έτσι είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει σύλληψη της ιδέας, μέχρι να το δεις το έργο υλοποιημένο, μπορούν να περάσουν και 5 και 6 και 7 και 8 χρόνια, ανάλογα με το είδος του έργου. Έτσι είναι η κατάσταση όσον αφορά, δεν το θέλει κανένας δήμαρχος αυτό. Απλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά την παραγωγή δημοσίων έργων έχουν αυτήν τη χρονοκαθυστέρηση. Και αν ένα μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης που κάνει η επεμβάση το 44-12 είναι αυτό το πράγμα, να μειώσει το χρόνο προετοιμασίας για αυτά τα μεγάλα έργα που αφορούν τις πόλεις μας. Κύριε Παπαδόπουλε, για να πάμε να δούμε, εσείς είστε υποψήφιος με την παράταξη Ενώνουμε με τη Δράμα και επειδή εξαντικειμένου ασχολείστε με όλο αυτό το κομμάτι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ένας Δήμος και στην παρούσα στιγμή ο Δήμος Δράμας, η παράταξη Ενώνουμε με τη Δράμα, μπορεί να τρομολογήσει έτσι τις τεχνικές παρεμβάσεις, τις προτάσεις, ώστε αυτά όλα τα οποία ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί κλιματικών αλλαγών, περί αλλαγής κλπ. Να μην μας κάνουν να χάσουμε αυτό το κομμάτι που πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Ένας δημοτικός κήπος, ο οποίος εντάξει, χρήζει άμεσων παρεμβάσεων, αλλά είναι εκεί. Υπάρχει η υποδομή των δέντρων και όλου του φυσικού κάλους, όπως και της Αγίας Βαρβάρας, ώστε αυτά εδώ τα δύο σημεία της πόλης μας, που είναι και πραγματικά διαμάντια, να παραμείνουν έστω ακατέργαστα, αλλά να παραμείνουν. Καταλάβετε γιατί τα νερά, όλα είναι κάτω από μια καινούρια ματιά πρέπει να τα δούμε και να κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις, έτσι δεν είναι, να προετοιμαστούμε δηλαδή. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι και ήδη στον δημοτικό κήπο υπάρχει μελέτη που μπορεί κάποιος να πάρει μια ιδέα από την μεγάλη πινακίδα που έχει τοποθετηθεί στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Δράμας και θα είναι μια ολική ανάπλασή του που νομίζω έπρεπε να γίνει γιατί η σημερινή εικόνα του Δημοτικού Κήπου μας πηγαίνει λίγο πίσω στο χρόνο, στη δεκαετία του 80 που στην ουσία είναι λίγο αναχρονιστικός. Τη μελέτη αυτή για το Δημοτικό Κήπο την έχει κάνει ένα γραφείο της κυρίας Παγκάλου κάτω στην Αθήνα η οποία συμμετείχε στο μελετικό σχήμα που έκανε την ανάπλαση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και στην ουσία έχει πολλά στοιχεία από αυτά που έχει ο περιβάλλον χώρων του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και νομίζω θα μπορεί πλέον να προσελκύσει και τους δραμηνούς γιατί επειδή πηγαίνω αρκετά συχνά με τα παιδιά μου στο Δημοτικό Κήπο βλέπω ότι ακόμα και σε περιόδους καύσωνα δεν υπάρχει κόσμος στο να βρίσκεται εκεί πέρα που δεν έχει να κάνει τόσο με τι είναι αναχρονιστικός αλλά δεν έχουμε μάθει να εκτιμούμε όλα αυτά τα διαμάντια που λέγατε τα ακατέργαστα που έχουμε στην πόλη μας, ακόμα και τα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, είναι ένας χώρος ας πούμε που για τις οικογένειες της Δράμας με μικρά παιδιά είναι ένας μικρός παράδεισος δηλαδή και πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι δραμηνοί. Και τις παγίδες και το ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε ας πούμε σε σχέση με πλέον ότι πολλά πράγματα έχουν μείνει στη φθορά του χρόνου, είναι πληγωμένα, δεν το λέω δηλαδή επιθετικά, καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία δύσκολα είναι να πας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και είναι, εγώ νομίζω μια οικογένεια που δεν έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα στην οικογένεια μπορεί να επισκεφθεί με οποιονδήποτε τρόπο και δεν έχει εστίες κίνδυνο. Έχω πάει πάρα πολλές φορές με τα παιδιά μου αλλά σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και με εμάς και με όλο τον κόσμο. Καλά, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που αφορά πραγματικά να βάλουμε το μέσα μας έξω, έτσι. Γιατί είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αφορά στο πώς είμαστε μαθημένοι και πώς είμαστε εκπαιδευμένοι να σεβόμαστε τις ανάγκες του απέναντι, του δίπλα.
Έτσι είναι, δεν τις καταλαβαίνουμε. Όταν είμαστε έξω από κάποιο πρόβλημα, είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε. Απλά πρέπει να γίνουν συντονισμένα βήματα και σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις τώρα που γίνονται και το προηγούμενο ΒΑ και το καινούριο, πάντα λαμβάνονται υπόψη ανάγκες αυτών των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τον ίδιο τρόπο με οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο την πόλη μας. Και στην ουσία έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις που θα πρέπει τώρα να γίνουν όλες συγκροτημένα σαν ένα πλαίσιο έργων, ώστε να βοηθήσουν, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνουν ταυτόχρονα τόσες πολλές παρεμβάσεις, αλλά γίνονται βήματα-βήματα. Σταδιακά τουλάχιστον να γίνουν. Και έχουν τοποθετηθεί και στα φανάρια αυτή η ειδική κατασκευή που έχει και ηχητικό σήμα για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Και νομίζω μαθαίνουν και τα παιδιά μας όταν βρίσκονται κοντά σε αυτές τις κατασκευές, το τι όφελος έχουν για αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα πρέπει και οι ίδιοι να μάθουν να σέβονται τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και όταν μεγαλώσουν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα λύσουν και πώς θα συμβιώσουν όλοι αυτοί σε μια πόλη που θα είναι για όλους. Άρα αυτό είναι ένα και προσωπικό στίχημα και του Μπάμπη του Παπαδόπουλου, από ό,τι καταλαβαίνω, για την επόμενη πενταετία, αν και εφόσον εκλεγείται ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως Δημοτική Παράταξη, Δημοτική Αρχή, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι, να αλλάξουμε και τον τρόπο σκέψης και μετά άρα και συμπεριφοράς. Από εκεί και μετά, τελειώνοντας, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι, μια έτσι, δική σας τοποθέτηση σε σχέση με αυτά που οραματίζεται η Παράταξη ενώνουμε τη Δράμα, κατά πόσο αυτά τα οράματα είναι ρεαλιστικά να τα βιώσουμε στην επόμενη τετραετία ή να τα δούμε να προχωρούν, ας πούμε. Στην επόμενη πενταετία, γιατί η επόμενη δημοτική θητεία θα είναι πενταετής. Ναι, αυτό. Είπα τετραετία, γιατί το πέρδεψα, εντάξει. Ξέρουμε ότι είναι 5 χρόνια. Μπορεί να είναι κάποιο από αυτά τα οποία σκέφτεστε, βλέπετε ότι θα ξεκινήσουν να δρομολογούνται, ίσως να τα δούμε και να πραγματοποιούνται, κύριε Παπαδόπουλε, βάσει όλων των ρυθμών, των εμπειρίες που έχετε μέχρι τώρα και φυσικά. Λοιπόν, όπως σας προείπα, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Και όπως και το 19 ήξερα ότι το ΒΑ αυτό θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, θα ξέρουμε ότι το επόμενο ΒΑ, που είναι ένα πολύ μεγαλύτερο έργο και ακόμα πιο δύσκολο, θα προσπαθήσουμε στο τέλος της επόμενης πενταετίας να έχει αρχίσει να παίρνει κάποια μορφή. Επειδή είναι ένα τεράστιο έργο, θα χρειαστεί πιθανώς και λίγο χρόνο περισσότερο. Και πάντα όταν λέμε εμείς να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ξέρουμε ότι θα έχουμε και ένα περιθώριο να πέσουμε έξω και είναι ένα απολύτως φυσιολογικό πράγμα που συμβαίνει στα έργα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο έργων που ακόμα και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης λένε ότι θα τα υλοποιήσουμε εμείς, γιατί βλέπουν κάτι πολύ μεγάλο να έρχεται για την πόλη μας και θα ήθελε ο καθένας από αυτούς να συμμετέχει στην ομάδα υλοποίησης. Και δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν έχει γίνει δουλειά. Δηλαδή όλα αυτά που δρομολογούνται νομίζω ότι πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα της Δράμας και είναι και πολλά που δεν έχω αναφερθεί, θα βρούμε τον τρόπο, δηλαδή πιστεύω τώρα ότι έχω στο μυαλό μου γύρω στα 10 με 15 έργα τα οποία έρχονται και έχουν να κάνουν με όλες, με την παιδική χαρά του Δημοτικού Κήπου, όσον αφορά την ανακύκλωση που έχουμε πολλά έργα δρομολογημένα, τις γωνίες ανακύκλωση, το πράσινο σημείο, τη μονάδα μηχανικής διαλογής που τελείωσε, τα κομπόστ τώρα που ετοιμάζει τη μονάδα. Δηλαδή το οποίο θα έπρεπε ήδη να. Κοιτάξτε, τα να πράσινα δείτε. Σημεία δηλαδή. Όσον αφορά, αρκετά, πρέπει να πούμε, όσον αφορά τα πράσινα σημεία, σας λέω ότι θα είμαστε από τους λίγους δήμους που κοντεύουμε στο να εντάξουμε έργο στην περιφέρειά μας. Σχεδόν κανένας δήμος δεν έχει ενταγμένο πράσινο σημείο. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση στο ΜΕΠΕΡΑ εδώ και 1,5-2 χρόνια. Καθυστερούν αυτοί για τους δικούς τους λόγους. Και δεν μπορούμε και να κάνουμε διαφορετικά. Και οποιαδήποτε δημοτική αρχή, μάλιστα. Έρχεστε εδώ και μας αναπτύσσετε όμως, κύριε Παπαδόπουλε, και καταλαβαίνουμε και τα συν και τα πλην της, του προχωρήματος ή των λόγων που δεν προχωράει μια πρόταση ή ένα έργο. Θα έχουμε μπροστά μας μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου το περιθώριο να δούμε και όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε και φυσικά να μας πείτε και τις λεπτομέρειες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Και τι θα περιλαμβάνει, γιατί βλέπουμε το σχεδιασμό, βλέπουμε την πρόταση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να γίνει και κάτω από την γη. Την άλλη φορά λοιπόν ραντεβού πολύ για να μας αναλύσετε και εκτός των πάνω και για το τι συμβαίνει κάτω όταν γίνονται τόσο σοβαρές παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χριστανιδού. Φίλες και φίλοι, και με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, υποψήφιο με την Παράταξη Ενώνουμε τις
τη δράμα με τον Χριστόδουλο Μαμσάκο. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή συνέχεια.